Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χριστούγεννα σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους και όλες, με υγεία, χαρά, ευτυχία. Όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες απανταχού γιορτάζουν σήμερα τη γέννηση του Θεανθρώπου. Και εμείς γιορτάζουμε μαζί σας την όμορφη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης εδώ στη Μεσάριστα του Δήμου Αγρινίου. Χρόνια πολλά με υγεία. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο γιορταστικό πρόγραμμα. Όπως είπα και νωρίτερα, τα φετινά Χριστούγεννα τα γιορτάζουμε σε ένα πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Αγρινίου, τη Μεσάριστα, όπου εδώ μπορεί το χωριό αυτό να έχει λίγους κατοίκους, όμως τα χαρακτηριστικά των κατοίκων είναι η φιλοξενία και η αγάπη για τον επισκέπτη. Τα χριστουγεννιάτικα κάλατα θα τα ακούσουμε από τον μικρό Βασίλη που θα τα παίξει με το κλαρίνο. Για το χωριό που βρισκόμαστε σήμερα θα δούμε ένα μικρό βίντεο. Η Μεσάριστα Ετωλοκαρνανίας είναι οικισμός της Δημοτικής Κοινότητας Μακρινίας, ενώ διοικητικά ανήκει στο Δήμο Αγρινίου. Έχει υψόμετρο περίπου 480 μέτρα. Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Το χωριό διαθέτει όλα τα απαραίτητα της καθημερινότητας για τους ανθρώπους που μένουν εκεί, αλλά και για όσους θέλουν να αποδράσουν. Κύριε Καραπάνο, είστε μόνιμος κάτοικος Μεσάριστας, του πρώην Δήμου Μακρινίας, τώρα Δήμος Αγρινίου. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την ροή της καθημερινότητας του χωριού σας. Εδώ το χωριό μας τώρα, όπως κόπηκαν τα καπνά, είναι λίγο δύσκολη η ζωή. Παλεύει ο κόσμος με την κτηνοτροφία, ορισμένοι βάλουν και για καπνά και όσο μπορούμε προσπαθούμε τη ζωή μας να την κάνουμε λίγο καλύτερα. Κάποτε η περιοχή ήταν στις δόξες της εδώ με τα καπνά. Συνεχίζουν να καλλιεργούν ακόμα? Τα καπνά ήταν μεγάλο πλήγμα που κόπηκαν από τη Μακρινία. Τα καπνά ήταν κινητήρος δύναμης του νομού μας. Ήθελε ο άλλος να πάρει 1.000 ευρώ από την τράπεζα, πήγαινε και πήγαινε μετά ο καπνός και κρατάγαν τα λεφτά από τον καπνό. Τώρα τα πράγματα δυσκολέψανε πάρα πολύ και ευτυχώς είναι λίγο οι επιδοτήσεις. Διαφορετικά τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Πρόκειται για μια περιοχή με πόσους κατοίκους εδώ στη Μεσάριστα? Περίπου 300 μαζί με τους συγχυσμούς.
ήθη και τα έθιμα της περιοχής διατηρούνται έως τώρα όχι μόνο από τους παλαιότερους, αλλά και από τους νέους του χωριού. Η γιορτή Κάστανου, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Μεσάριστα, έχει συντελέσει στην καλύτερη ανάπτυξη του χωριού. Παρόλο που πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία, την έχει αγκαλιάσει όλο το χωριό, έχει καθιερωθεί και κάθε φορά έχει και μεγαλύτερη επιτυχία. Μετά από το ρεπορτάζ που είδαμε για τη Μεσάριστα του Δήμου Αγρινίου, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον Πέτρο τον Τριανταφύλου, ο οποίος θα μας πει τις δικές του ευχές και θα στείλει το δικό του μήνυμα για τις ημέρες αυτές. Πριν όμως σας καλησπερίσει και σας πει τα δικά του χρόνια πολλά, θα ήθελα για άλλη μια φορά, μπροστά στην κάμερα της εκπομπής μας, εκ μέρους και όλων των συνεργατών μου που συνετέλεσαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή, να τον ευχαριστήσουμε, τον Πέτρο τον Τριανταφύλου, γιατί ήταν το κίνητρο και η ψυχή της όλης διοργάνωσης αυτής της εκπομπής. Πέτρο, χρόνια πολλά και ειλικρινά σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή σου την προσπάθεια ώστε να γιορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα εδώ στη Μεσάριστα. Να σας καλωσορίσω για μια ακόμη φορά στο χωριό. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για τις μέρες των Χριστουγέννων. Η καινούργια χρονιά που θα έρθει να παραμερίσει τα όσα προβλήματα στις οικογένειες, όχι μόνο των συνηγοριανών μου, αλλά και γενικά στις οικογένειες των Ελλήνων. Πιστεύω πως είμαστε σε δύσκολες εποχές. Παρόλα αυτά όμως η αφετηρία που ξεκινήσαμε για πρώτη φορά φέτος, αυτό το αντάμωμα, ας είναι η αρχή σαν ένα αντάμωμα και σε διάφορα προβλήματα των συμπολιτών μας. Εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω, όπως είπα, για μια ακόμη φορά το κανάλι σας, τους συγχωριανούς μου για την παρουσία τους, τις γυναίκες που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, σε μια εποχή που είναι και πάνω στα φόρτε με τις ελιές. Παρ' όλα αυτά όμως αφιέρωσαν τον προσωπικό χρόνο που είχαν και ξεκούραση για να συμβάλλουν όσο μπορούν στην σημερινή μας εκπομπή και εκδήλωση. Επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς που βοήθησαν πραγματικά με ψυχή στα όποια έξοδα της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω το χορευτικό του χωριού μας που για μια ακόμα φορά μας βοήθησε με την παρουσία του και το δάσκαλο, το χωριοδάσκαλο και είναι και δάσκαλος εδώ στο χωριό μας, τον κύριο Φώτη τον Μίτσου. Και εμείς σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε να περάσουμε καλά τη σημερινή μέρα και ο καινούριος χρόνος να μας βρει με διαφορετικές νότες. Τουλάχιστον να μας αφήσει έστω και ένα μικρό χαμόγελο. Να είστε καλά. Και εσείς. Στην σημερινή λοιπόν αυτή χριστουγεννιάτικη παρουσίαση μας κρατάει συντροφιά και μια υπέροχη λαϊκοδημοτική ορχήστρα. Θα παρουσιάσω έναν έναν τα παιδιά τα οποία είναι στην ορχήστρα και θα αυτοσυστηθούν οι ίδιοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το δημοτικό και θα ξεκινήσουμε από το κλαρίνο από τον Κόκλατο Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι μη σε νοιάζει, άστο επάνω μου, θα οργανώσω εγώ την ορχήστρα η οποία θα μας κρατήσει συντροφιά αυτή την όμορφη βραδιά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και από μένα μια καλησπέρα.
και ένα χρόνια πολλά. Θέλω να περάσω μια όμορφη βραδιά όλοι εδώ σήμερα που βρεθήκαμε, εγώ για πρώτη φορά εδώ, και κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ευχαριστώ την κυρία Ελένη και την κυρία Σούζη για αυτή μου την ευκαιρία που μου δώσανε. Ελπίζω να περάσουμε ένα όμορφο και χαρούμενο βράδυ. Από εδώ έχουμε τους μουσικούς μας, δεν είμαι μόνος μου. Είναι ο Ηλίας ο Καραγιάννης στην κιθάρα. Ο Φώτης ο Κοκκόνης στη drums. Ο Θεοδωρόπουλος ο Ανδρέας στο αρμόνιο. Και στο τραγούδι έχουμε τον Ανδρέα τον Κοκκόνη και την Έλενα την Πανούση. Σας εύχομαι μια καλή βραδιά να περάσετε. Ευχαριστώ. Εκτός λοιπόν από τη Δημοτική Ορχήστρα θα μας κρατήσει συντροφιά με λίγα λαϊκορεμπέτικα τραγούδια και το μπουζούκι του Γιώργου του Ιωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο τραγούδι είναι ο Μπάμπης ο Φούντας. Θα ήθελα να μας πείτε και τις δικές σας ευχές, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ απόψε κοντά σας. Ελπίζουμε να σας κάνουμε να περάσετε, αν και λίγο, γιατί πιο πολύ είναι αφιέρωμα δημοτικό η βραδιά. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μου τον Γιώργο τον Ιωάννου που ήταν εδώ απόψε και με στηρίζει, γιατί και εγώ τώρα ξεκινάω. Ελπίζουμε να σας κάνουμε να περάσετε τέλεια. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια γιατί δεν λέω και καλά λόγια. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε. Και χωρίς μνημόνια. Ευχαριστώ, Ελένη μου.
Νομοκαϊδέως μαρέ, νομοκαϊδέως.
Yeah.
Βρισκόμαστε λοιπόν στην Μεσάριστα και δίπλα μας είναι οι νοικοκυρές του χωριού που δεν θέλησαν να κρύψουν την παράδοσή τους, την παραδοσιακή τους κουζίνα. Αντιθέτως, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκαν την πρότασή μας και η κάθε μία ό,τι μπόρεσε έφτιαξε ώστε να μας παρουσιάσουν σήμερα εδώ σε αυτό το εορταστικό τραπέζι. Με σειρά λοιπόν θα πλησιάσουμε τις κυρίες που μαγείρεψαν για σήμερα να ρωτήσουμε τι έχει φτιάξει κάθε μία, το να μας πει το κάθε φαγητό με την ονομασία του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε όλες σας για την μεγάλη σας προσφορά και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και να είστε πάντα καλά. Επίσης και εσείς. Να ξεκινήσουμε με εσάς. Τι μας έχετε φτιάξει σήμερα? Εγώ έχω φτιάξει τους κεφτέδες των νηστίσιμους που είναι με ρεβίθια. Μάλιστα. Ρεβίθο κεφτέδες και το χαλβά του παραδοσιακό που έκανε η γιαγιά μου. Με γνήσιο ελαιόλαδο. Με γνήσιο ελαιόλαδο και με αλεύρι ντόπιος στα ρένια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίσω στο χωριό μας. Έχω φτιάξει την πίτα εκεί, break, τώρα τη λέμε την πίτα, το μπρέκι, τώρα το λέμε κρεατόπιτα, είναι με χοιρινό κρέας. Έχω κάνει το παραδοσιακό καριδάτο, το γλυκό, και έχω κάνει και τις αποξεραμένα σίκα, παλιά τα λεγότανε τσουπέλες. Χαρά στο κουράγιο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπετε, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε αυτή την εορταστική βραδιά και κοπίασαν ακόμα και οι πιο ηλικιωμένοι να μας δείξουν κάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν να πάμε σε μια μικρή ηλικία να μας πει την συνταγή που μας έφτιαξε. Γεια σου. Την πίτα την έφτιαξε η θεία μου, είναι η κοτόπιτα. Έχει... Ποια είναι η πίτα η κοτόπιτα? Αυτή εδώ. Ναι. Έχει μέσα κότο, κανονική, ζαμπόνι, τυρί. Αυτά. Θεωρώ ότι έχεις δοκιμάσει και εσύ να φτιάξεις λίγο, έτσι. Ναι. Μπράβο. Όταν μεγαλύτερα. Να συνεχίσουμε λοιπόν και με τις άλλες κυρίες που είναι στο πλάνο μας, να μας πούνε τι φτιάξανε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Γεια σας, καλώς. Τι μας έχετε μαγειρέψει? Έκανα το ψωμί, έκανα την μπουγάτσια και έκανα αυτό κολοκύθι με αλεύρι και λαμποκίσιο, αυγά, τυρί και γάλα. Και έκανα και την νηστίσιμη κολοκυθόπιτα, γλυκιά. Ναι, αυτά. Εσύ μικρή? Έφτιαξε αυτούς τους κουραμπιέδες, τους έφτιαξε η μαμά μου. Μήπως θυμάσαι τι υλικά έβαλε μέσα? Όχι. Όχι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Το όνομά σας? Γεωργία με λένε. Γεωργία. Γεωργία, εσύ τι μας ετοιμάσες? Έκανα το ακριογούρνο στη Φάδο. Έκανα τα σουτζουκάκια και τα μελομακάρονα. Wow. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Εσείς? Λέγομαι Πενελόπη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Εγώ έχω κάνει τον παραδοσιακό χαλβά με αλεύρι σπιτίσιο. Έχω κάνει την πίτα αυτή, την έκανε η γιαγιά μου. Λέγεται η ζυμαρόπιτα. Με χαλαμποκίσιο, αλεύρι κατά χρόνια που την φτιάχνει και την φτιάχνει, την έφτιαξε εγώ σήμερα. Mm-hmm. Αυτά εδώ έχω φτάσει είναι μπουγάτσα και αυτή είναι πιπυρόπιτα. Πιπυρόπιτα. Ναι. Και πάλι καλώς ήρθατε και να σας ξανασπεριμένουμε. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Έχω φτιάξει τα μελομακάρονα τα λόγω των ημερών και σικομαΐδες που είναι πολύ πατροπαράδοτο γλυκό αυτό. Με σίκα, καρύδια, κανέλα, γαρίφαλο. Με μούστο, οπωσδήποτε μούστο, ναι. Και πρέπει να είναι πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ. Και με γλυκό και με φαγητό το προσφέρουν και μετά από ποτό τρώγεται. Έχει... Παλιά το τρώγανε, τα φτιάχνανε σε μπαούλα. Γιατί ήταν το μόνο που είχαν να φάνε, μου εξηγεί εδώ η πεθερά μου. Μια σικομαΐδα και λίγο ψωμάκι τους κράταγε όλη μέρα, λέει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Η γλυκιά μας η κυρία εδώ να δούμε τι έφτιαξε. Χρόνια πολλά. Με ευχαριστώ επίσης και εσείς. Τι γλυκό φτιάξατε, αυτό, κυρία? Αυτό εμείς το έλεγαμε πια τα χρόνια κατ' μέρη και στριφτό. Τώρα το προσφέρομαι εδώ. Αν... Είναι τύπου μπακλαβά. Τύπου μπακλαβά είναι, αλλά είναι άλλο το κόψιμο, το φτιάσιμο. Φτιάχνετε ακόμα, εντάξει. Τώρα δεν φτιάνει. Δεν φτιάνει οι γυναίκες, τώρα φτιάνει τον μπακλαβά, φτιάνει τα αυτά και καμιά φορά
Συνηθίζεται πάντως τώρα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά το γλυκό αυτό, έτσι. Βέβαια, το Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά φτιάχνουμε, αλλά σε γιορτάσεις, σε τέτοια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, κυρία. Συνεχίζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε με μικρούς και μεγάλους και να πάμε εδώ στη μικρή φίλη μας. Τι έχεις κάνει, αγάπη μου? Έχω κάνει καριδόπιτα. Μόνη σου? Όχι, η θεία μου και τυρόπιτα και τηγανιά και αγριογούρνο. Τόσο πολλά, ναι. Δεν κουράστηκες? Η θεία μου τα έκανε. Μπράβο, αγάπη μου. Να είστε καλά, κοριτσάκια. Εδώ, να πάμε, συνεχίζουμε. Στη μικρή. Ναι. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Η γιαγιά μου και η μαμά μου έχουν φτιάξει ραβανί, χριστόψωμο. Το χριστόψωμο. Ναι, και κοτόπουλο σύβραση. Να μας πει, μαμά, τι είναι το κοτόπουλο αυτό? Ναι, είναι κοτόπουλο τηγανιτό με αλεύρι. Και το κάνουμε χωρίς ντομάτα, κοκκινίζει από το αλεύρι, έτσι. Συνήθως αυτό το φτιάχνετε και σε κάποια ιδιαίτερη γιορτή, σαν τα Χριστούγεννα, ας πούμε, ή την Πρωτοχρονιά, προτιμείτε, ή το είναι ένα συνηθισμένο? Χειμωνιάτικο φαγητό. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε ετοιμάσει και για εσάς, για την εκπομπή σας, να σας προσφέρουμε τα παραδοσιακά γλυκά από το χωριό μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πολύ. Είστε παρέα. Ποια άλλη κυρία εδώ έχει κάνει κάτι? Για πέστε μας. Εγώ έκανα το παστίτσιο με γνήσια υλικά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Να είστε πάντα καλά. Και ευχαριστούμε για τον κόπο και τον χρόνο που διαθέσατε. Να είστε καλά. Επίσης. Ευχαριστούμε. Η κυρία. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Και χρόνια σας πολλά. Εγώ έχω κάνει τη χορτόπιτα και τη κουκιόπιτα. Πώς την είπατε? Κουκιόπιτα. Κουκιά και με φύλλο φτιαχτό. Θα δοκιμάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά εσείς. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Χρόνια πολλά. Εγώ έχω κάνει το Χριστόψωμο, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Χριστό μας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι το έθιμο του χωριού μας. Που ανήμερα τα Χριστούγεννα ο παπάς περνάει από κάθε σπίτι και το ευλογεί και το κόβουμε στο τραπέζι. Και αυτό δεν κόβεται νωρίτερα? Όχι, ναι. Και όταν περάσει ο παπάς και το ευλογεί. Ναι. Και την κρεατόπιτα εκεί απέναντι. Αυτά. Να είστε καλά, παρόλο το δύσκολο των ημερών που οι δουλειές σας είναι και γεωργικές εδώ, πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια άλλη κυρία εδώ που θέλει να μιλήσει? Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε την παρουσίαση των φαγητών από τις υπόλοιπες κυρίες. Μαρία, τι μας έχετε μαγειρέψει? Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Εγώ έφτιασα τη φασολόπιτα, φτιάχνουμε με φασόλια κόκκινα, βουργάρες που το λέμε εδώ στο χωριό μας, και κυδωνάκι παραδοσιακό. Με φασούλα και πίτα, έχει και φύλλο. Ναι, φύλλο, με χόρτα, φασόλια, βουργάρες που τα λέμε στο χωριό μας και φιλαράκια. Λέμε φασολόπιτα και κυδωνάκι γλυκό παραδοσιακό. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Πολλά και τον χρόνο να είμαστε καλά. Με υγεία. Επίσης. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σας. Να είστε καλά. Εμείς είμαστε Γαβαλού. Είμαστε. Εμείς ήρθαμε τώρα εδώ πέρα στον ανιψιό μου τον πρόεδρο. Γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση και καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά σας. Καλές γιορτές. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να ξανταμώσουν πάλι. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να γνωρίσω λίγο. Αυτό σας το χαρούμε για εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από όλα τα ψωμάκια. Στο σημείο αυτό τελείωσε η παρουσίαση των παραδοσιακών εδεσμάτων εδώ από τη Μεσάριστα και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια του προγραμματός μας. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά όλες τις κυρίες. Έχουμε και λαϊκό πρόγραμμα. Με καλεσμένο τραγουδιστή τον Πάτη τον Μούδα και από τη ζωή του Ιώκο του Ιωάννη. Πάμε να τους απολαύσουμε. Yeah.
Oh,
Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα θα μου διασκεδάσει με τα τραγούδια της η Ελένα Πανούση. Μικρός κάθες ο χωρισμός, με σφαγό πως θα το πιω. Παρμάκι είναι η γεύση του, να συνηθίσω νεμό. Πες μου, πες μου, γιατί το έκανες αυτό. Τι αμαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω, άλλο φτάνει. Τι αμαρτίες, εγώ πληρώνω και ποτέ δεν σε βρεώ. Και το δηλητήριο, η ζωή μου μακριά σου έγινε μαρτύριο. Πες μου, πες μου, πες μου, γιατί τον έκανες αυτό. Τι αμαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω, άλλο φτάνει. Τι αμαρτίες εγώ πληρώνω και ποτέ δεν ξεχρεώ. Τι αμαρτίες
σκούσα και πως το τραπέζι μου καθούσε έλειωσε η γόνια μου τα μυαλά σαν πηγούσες μέσα μες στα μάτια για μένα με έκανες και μια γνώμη σαν πηγούσες μέσα μες στα μάτια εγώ γίνω που να έχει τα πρόμα πως το τραπέζι μου κάποψε σε φέτας φίλες μου ξανά είπες το τραπέζι μου κάποψε έλειωσε η γωνιά μου καμιά σας. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο να είμαστε καλά, να ξαναέρθετε, να ξαναφτιάξω. Κυρία Αγγελική, για να φτιάξουμε τα λουκάνικα, ξεκινάμε από το κρέας το οποίο το έχετε, είναι χοιρινό και είναι χοντροκομμένο. Μάλιστα. Πέστε μας τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιείτε. Βάζουμε αλάτι. Αλάτι. Φλίδα από πορτοκάλι. Φλίδα. Πράσο. Πράσο ψιλοκομμένο. Πεπέρι μαύρο. Πεπέρι. Ναι, το έβαλα με το πεπέρι. Πεπέρι κόκκινο, παραδοσιακό του χωριού. Παραδοσιακό πεπέρι κόκκινο. Γαρίφαλο. Μάλιστα. Και κανέλα. Και κανέλα. Αυτά τα βάζουμε όλα μαζί μέσα στη λικάνη και τα ζυμώνουμε με το χέρι έτσι. Μάλιστα. Τα ζυμώνουμε να πάρνει όλη αυτή τη μυρωδιά και τότε παίρνουμε το παραδοσιακό άντυρο και το γεμίσουμε και το κάνουμε ένα λουκάνικο.
Κυρία Αγγελική, πέστε μας τώρα. Αυτό το άντερο τώρα το γέμισε με το λουκάνικο. Ναι. Έχει μείνει και βλέπεις κοινό μέσα. Το τρυπάμε εδώ πέρα και φεύγει ο αέρας που έχει μέσα. Α, να το, ορίστε, βλέπεις. Φεύγει ο αέρας και το ξανατλώσαμε να γεμίσει πάλι καλιά. Καλά, γιατί όταν μείνει τα υγρά μέσα, δεν έχει απούθει να παίρνει αέρα, μυρίζει το κρέας. Βρουμάει, πλέμε στα χωριά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δείξουμε το λουκάνικο, το οποίο είναι έτοιμο για κρέμασμα. Για κρέμασμα το λουκάνικο, τώρα είναι έτοιμο. Συνεχίζουμε την παράδοση να σας δείξουμε άλλο ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο έδεσμα, που είναι η ματιά. Λίγο πολύ όλοι θα έχετε φάει στις ταβέρνες ματιά, όμως την παραδοσιακή ματιά θα τη γευτούμε σήμερα. Η κυρία Αγγελική μας έχει χίλιο υποχρεώσει, μας έχει κατασκλαβώσει για να μας δείχνει τις παραδοσιακές αυτές συνταγές και να μας πείτε τώρα για τη ματιά, κυρία μου. Βάζουμε μέσα στη ματιά. Στη ματιά είναι πάλι από το χοιρινό. Μάλιστα. Η ματιά. Βάζουμε το σηκώτο, είναι αυτό. Το χοιρινό σηκώτο. Χοιρινό. Βάζουμε την καρδιά. Ναι. Μέσα. Βάζουμε τα νεθρά. Βάζουμε τη σπλήνα και το πλημόνι μέσα. Τα λιανίζουμε με το χαντζάρσι, έχουμε ξύλο κρύα το κόπτο όπως οι χασάπεδες. Και τα λιανίζουμε και τα κόβουμε αυτά, τα κάνουμε αυτό το ξυλούλι έτσι. Μάλιστα. Τώρα, τα βάζουμε μέσα. Βάζουμε μέσα. Όχι πράσινο. Δεν βάζουμε πράσινο. Βάζουμε το πορτοκάλι. Πορτοκάλι, όλα, τα υλικά το πρώτα. Τα υλικά πορτοκάλι. Βάζουμε πορτοκάλι. Πιπέρι. Βάζουμε πιπέρι μαύρο. Πάλι πιπέρι κόκκινο, χωριού παραδοσιακό πιπέρι. Κανέλα. Γαρίφαλο. Θα βάλουμε και αλάτα και στη ματιά βάζουμε και ριζάκι. Πάντως το λουκάνικο και η ματιά είναι τα πια παραδοσιακά εδώ στα χωριά, έτσι. Ναι, τα χωριά πάντα, ναι, ναι, τα χωριά τα συνηθούν αυτά γιατί φτιάχνει χοιρινά ο κόσμος. Η ματιά τρώγεται και ζεστή και κρύα. Και ζεστή και κρύα, αλλά το πιο καλό είναι το ζεστό. Πόσο χρόνο χρειάζεται να ψηθεί η ματιά? Αυτό είναι πολύ λεπτό το άντερο, ενώ το κάθε αυτό το άντερο από τη ματιά είναι χοντρό. Και όποιο αργεί πιο πολύ, χρειάζεται χρόνο. Εγώ συνήθως ψήνω στο φούρνο με τα ξύλα όταν έχω το χοντρό το άντερο. Τώρα η τούτο, θα δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει. Κυρία Αγγελική, δεν παραμένει σε αυτό το σημείο να σας δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας, να περάσετε τις υπόλοιπες μέρες των Χριστουγέννων με υγεία, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε και πάνω απ' όλα να είστε δυνατοί και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά, να ξαναρθείτε και το χρόνο, να γιορτάσουμε, να περάσουμε πολύ ωραία. Καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουμε. Και ό,τι και εσείς επιθυμείτε. Και εδώ να ξέρετε, όση κρίση και να έχουμε και του χρόνου που μπορεί να είναι μεγαλύτερη και λιγότερη. Όπως θέλει ο Θεός. Τα λουκάνικα και τις ματιές εμείς θα τα έχουμε. Να ξαναρθείτε να φτιάξουμε. Να είστε καλά και του να χρόνου. Να ξαναρθείτε και εσείς να είστε καλά και του χρόνου να ξαναρθείτε να φτιάξουμε τα πάντα. Ειλικρινά, σε αυτό το τηλεοπτικό γύρισμα που πραγματοποιούμε εδώ στην Μεσάρη, σε αυτό το εορταστικό γύρισμα, το χριστουγεννιάτικο, μας κάνει εντύπωση ότι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγρινίου παρευρίσκεται σχεδόν σύσσωμη και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, αλλά και ευρύτερα για το Δήμο Αγρινίου. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, να είστε καλά,
Είστε αντιδήμαρχος του Δήμου Αγρινίου και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Χριστουγεννιάτικο αυτό πρόγραμμα που πραγματοποιούμε στη Μεσάριστα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο χωριό Μεσάριστα του Δήμου Αγρινίου. Μέσω εσάς δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί η τοπική παράδοση, τα ήθη και έθιμα που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη τη σήμερον ημέρα. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω από νωρίτερα την παρουσίαση των εδεσμάτων που κάνανε εδώ πέρα οι γυναίκες του χωριού και πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και είναι δράσεις οι οποίες τις έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας, γιατί γίνονται μέσα από το θεσμό της οικογένειας, της φιλίας, της συγγένειας και πραγματικά είναι ένα όπλο στις δύσκολες ημέρες που περνάμε. Η κρίση, πιστεύω σιγά σιγά, όσο ενωμένοι είμαστε και όσο πιο μεγάλη συνοχή έχουμε σαν κοινωνία, θα την ξεπεράσουμε. Η Δημοτική Αρχή είναι πάντα παρόν σε όλες τις δραστηριότητες που κάνουν οι τοπικοί φορείς των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου Αγρινίου, τόσο οι πολιτιστικοί σύλλογοι όσο οι αθλητικοί και τα τοπικά διαμερίσματα. Θα ήθελα να δώσω από τη μεριά του Δήμου συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, στο τοπικό συμβούλιο, στις κυρίες που παρακολουθήσαμε νωρίτερα και παρουσιάζανε τα εδέσματα και όπως ανέφερα και σε εσάς, γιατί η συμβολή σας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για μια άλλη φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια, όλες τις ευχές τις είπε ο συνάδελφος αντιδήμαρχος. Πιστεύω όλα γίνονται με τη θέληση και το εθελοντισμό. Όταν υπάρχει εθελοντισμός και θέληση, όλα τα προβλήματα λύνονται. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν τα παιδιά να παίζουν, θα ήθελα κύριε Δήμαρχε ένα μικρό χαιρετισμό να μας πείτε τις δικές σας ευχές. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και σε όλες χρόνια πολλά. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά χωρίς προβλήματα και να έχουμε δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίσουμε όσα προβλήματα εν πάση περιπτώσει υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Να είστε καλά λοιπόν και χρόνια πολλά σε όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την διοργάνωση της σημερινής μέρας και σε εσάς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εμείς που είστε εδώ για να δείξετε τις ομορφιές που έχει αυτή η περιοχή και αυτός ο Δήμος. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο πάμε να χωρέσουμε τον Ανδρέα Παπακόνη, τον Καρίνο, τον Δημήτρη Φωτόπλα. Πάμε.
σημερινό μας τραπέζι τον αντιπεριφερειάρχη των Οκρανίας, τον κύριο Αντωνόπουλο και τον κύριο Καζατζή. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας πείτε δύο λόγια, τις ευχές σας για τη σημερινή βραδιά. Καλησπέρα σε όλους. Πρέπει να συγχαρούμε το διοργανωτή που είναι η τοπική κοινότητα της Μεσάρισσας, όλους τους φορείς που βοηθήσατε σε αυτή την εκδήλωση. Εύχομαι σε όλους να περάσετε μια καλή βραδιά και να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Καζατζή. Θέλω να δώσω από την πλευρά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους συνετέλεσαν στην διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, της όμορφης αυτής εκδήλωσης, σε αυτό το όμορφο χωριό. Θέλω επίσης να πω χρόνια πολλά σε όλους, να μην χάσουμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία μας, να έχουμε υπομονή και κουράγιο και κυρίως στο επόμενο χρονικό διάστημα, τον επόμενο χρόνο, ο Θεός να χαρίσει σύνεση και σοφία στους κυβερνώντες, έτσι ώστε οι Έλληνες σιγά σιγά να μπορέσουν να δουν ένα φως στο τούνελ. Και δεν το αγνόησα, ούτε παραλήψη μου ήταν, αλλά το άφησα στο τέλος γιατί έτσι το θεωρούσα. Η μοναδική κυρία που εκπροσωπεί το τραπέζι των επισήμων στο σημερινό χριστουγεννιάτικο γύρισμα, την κυρία Μπόκα, να μας πει ένα μικρό χαιρετισμό της ευχές της. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον τοπικό πρόεδρο και όλους εσάς που συμβάλλατε στη διοργάνωση της απόψινής εκδήλωσης. Θεωρώ ότι συμβάλλατε στη διατήρηση και στη σύσφυξη των σχέσεων και όλων των παραδόσεων. Επειδή διανύουμε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο, είναι πολύ σημαντική η επιτυχία αυτή της βραδιάς και θα ήθελα και εγώ από καρδιάς να ευχηθώ να έχουμε καλά Χριστούγεννα με αισιοδοξία και αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Επίσης, σας ευχαριστούμε που έχετε έρθει στο ορεινό χωριό της Μεσάριστας. Σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Εσείς είστε από εδώ ή από κάποιο άλλο χωριό? Εγώ είμαι από το γειτονικό χωριό, το Γιωθοβούνι. Απέχει από εδώ 4 χιλιόμετρα και είμαστε εδώ σήμερα για να συμπαρασταθούμε και να συμμετέχουμε στην εκδήλωση που κάνει ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του διαμερίσματος της Μεσάριστας. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται για πρώτη φορά και χρειάζεται στήριξη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έρθει και ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας αφήνουμε να απολαύσετε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής με τον Σταύρο Κούτα. Το είδατε κι εσείς, είναι ένα μικρό παιδί που συνέχει την καριέρα του. Όμως πιστεύω θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Χρόνια πολλά, στα μέρη του Θεού.
δίχως και χιλιάς.